Έρχεται εδώ πέρα, φτάνει, έξω υπάρχει ένα φυλάκιο, γιατί σε κάθε κανάλι υπάρχει ένα φυλάκιο για λόγους ασφαλείας, σε κάθε δουλειά. Λοιπόν, ρωτάνε οι άνθρωποι, ευγενέστατοι, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ευγενέστατα παιδιά, ρώτησαν τον κύριο το συγκεκριμένο, λέει σε ποια εκπομπή είσαστε καλεσμένος, και αυτός παθαίνει σοκ. Λες και έπρεπε ο άνθρωπος που δούλευε έξω στο φυλάκιο να ξέρει σε ποια εκπομπή θα πάει και τη σκαλέτα και τη ροή της εκπομπής. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Είναι δουλειά να προστατεύει και να φυλάει τον κόσμο τον οποίο δουλεύει εδώ μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κύριος παρεξηγήθηκε και είπε: σηκώνομαι και φεύγω. Μπαίνει μέσα στον ταξί και σκόθηκε και έφυγε. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ το μαθαίνω ότι ο βασικός καλεσμένος εκπομπής μας ακύρωσε. Αισθάνομαι άσχημα γιατί τον έχω καλέσει εγώ. Ένα το κρατούμενο. Δύο τα κρατούμενα. Τον παίρνει τηλέφωνο, δεν σηκώνει τα κινητά του. Παίρνει και ο συνάδελφος Σπύρος τηλέφωνο. Κλείνει. Κλείνει τα κινητά στο σπίτι. Στη συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνο με την παραγγελία. Το σηκώνει ο ταξιτζής. Μιλάω με τον ταξιτζή. Και λέω: σας παρακαλώ, δώστε μου τον κύριο Τάδε να μιλήσω μαζί του. Και δεν ήθελε να μου μιλήσει. Και ούρλιαζα στην κατάσταση που είμαι. Και βέβαια η παρουσιάστρια καθάρισε εδώ πέρα την πουγάδα και την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να πω το όνομά του, γιατί τέτοια, άτομα πρέπει για μένα να ξεφτιλίζονται. Απλά εγώ πήρα τηλέφωνο όταν έρχεσαι στην τάκτη μου και την υπεύθυνη καλεσμένο μας και την βοηθάει στην τάκτη. Και λέω: μην τολμήσει και περάσει το πλάτο τη εκπομπή. Θα γίνει τη. Κακομοίρα. Αυτό. Η οποία η Ελεονόρα ούρλιαζε πιο πολύ από μένα που εγώ είχα συγχυστεί και είχα ανεβάσει πίεση και ούρλιαζε και όχι μόνο ούρλιαζε, είχε βγει από το καμαρίνι χωρίς να έχει ντυθεί, είχε πάρει το τηλέφωνο και ούρλιαζε. Με τα βραγή και το σουτρέ. Με το βραγή και το σουτρέ. Πού είναι ο Στέλιος, πήρε μάτω Στέλιος. Και μπροστά σε μένα. Και σε μένα. Και στο Στέλιος μπροστά. Ήθελα να το πω, αλλά λέω εντάξει, άστο τώρα. Αλλά έτσι είναι οι σωστές παρουσιάστριες, κυρίες και κύριοι, να στηρίζουν τους συνεργάτες τους. Εγώ φταίμε κι εμείς λίγο πάντως. Φταίμε κι εμείς λίγο. Έχουμε δώσει αέρα. Ολονών. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο να δούμε. Να δούμε τις αλλαγές που κάνει.